Κυρία μου, επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω. Το θέμα στον κύριο Βοησί. Οι ελλαδικές τράπεζες, οι τράπεζες νομίζω προσέχονται τις σήμερα στην Πάτρα, στην Πάτρα και 30 δις για να διαφοροποιήσει. Ναι. Με το νέο PSI, θα αυξηθεί αυτό το ποσό. Όχι, θα αυξηθεί. Θα προσθεθεί, δεν χρειάζεται να προσθεθεί το προηγούμενο, οπότε τώρα δεν θα αυξηθεί. Γιατί στην Κύπρο μας ενδιαφέρει η τράπεζα Κύπρο και η Μαρφίτα. Και τούτο δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι μόνο σε δουλειές. Αυτά τα χρήματα. Κατακουρευτήκα. Τώρα έχουν υπολογίσει η Μαρφή νομίζω 1,9 και η Τράπεζα Κύπρου 1,5, κάπως έτσι. Αλλά σε αυτό το ποσό των δύο αυτών των μεσών. Πέρασε τις ευκαιρίες, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω να κάνω σπιτουλίες στο παιδί μου. Τι θα γίνει σαν τις άλλες. Άλλη ερώτηση. Ή σχόλιο. Με μια ερώτηση, ίσως για όλους, αλλά κυριότερα πάλι για τον τραπεζικό τομέα. Πότε ελπίζουν οι επιχειρηματίες ότι θα αρχίσει σχεδιά θα εφαρμοστεί αυτό το deleveraging και θα αρχίσει να μπαίνει η κατάσταση του banking σε μια-δυο. Είναι θέματα εμπιστοσύνης, δηλαδή θα πρέπει καταθέσεις τον Κυπρίστο στην οικονομία τους και αφήσουν λεφτά τους στην Κύπρο, θα βοηθήσει αυτό σίγουρα. Θα έλεγα εγώ ότι θα πρέπει να περάσουν μια περίοδο οι τράπεζες στην Κύπρο όλες επανακεφαλαίωσης και νοικοκυρεύματος του balance sheet τους. Θα έλεγα ότι αυτή η περίοδος θα πάρει τουλάχιστον 2 χρόνια. Δηλαδή θα εκπλαγόμουν ευχάριστα εάν το 2013 όποιος είχε ένα χωράφι ας πούμε, στο Μενεού εύκολα μπορούσε να πέσει την τράπεζα και η τράπεζα εύκολα να του δώσει ας πούμε, όσα λεφτά θέλει για να χτίσει το χωράφι του τούτο και να το πουλήσει σε ξένους που να έρθουν από το εξωτερικό για να αγοράσουν ας πούμε, τα summer homes που να τα πουλήσουν. Θα εκπλαγούν ιδιαίτερα αν είναι γιοντρό. Αξιολόγητο, ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση, σχόλιο, ναι. Πραγματικά τις απόψεις της ηγήσης. Το πρώτο, πώς γίνεται να μειώσουμε λιγότερο, να έχουμε λιγότερο κράτος. Το δεύτερο, πώς μπορούμε να συνδέσουμε την παιδεία με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας. Και το τρίτο, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις επενδύσεις στη ψηφιακή οικονομία. Επιτρέπετε να κάνω σχόλιο στο πρώτο, στον λιγότερο κράτος. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα μόνο λιγότερο κράτος, είναι θέμα πιο αποτελεσματικό κράτος, καλύτερο κράτος και το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της οικονομίας σήμερα. Και ένα παράδειγμα το οποίο το δίδω και λέω το συνέχεια και γίνομαι κουραστικός, όταν να το ξαναπώ. Το μεγαλύτερο Υπουργείο στην Κύπρο είναι το Υπουργείο Γεωργίας, είναι τους πιο πολλούς υπαλλήλους. Γιατί το 1960 η Κύπρος ήταν μια γεωργική χώρα. Και άρα έχει τις δομές του Υπουργείου Γεωργίας μια γεωργική χώρα. Σήμερα η Γεωργία είναι 2 κάτι του ΑΕΠ, αλλά είναι εκείνη η δομή. Είμαστε χρηματοοικονομικό κέντρο. 45% του ΑΕΠ με βάση την έκθεση της Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τελευταία δεκαετία κατά μέσον όρο προέρχεται από την εξαγωγή υπηρεσιών. Εξαγωγή είναι υπηρεσίες συνολικά, εξαγωγή υπηρεσιών 45%. Και στο Υπουργείο Οικονομικών υπήρχε μία υπάλληλος ο οποίος ασχολείται με το δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας της Κύπρου, αφυπηρέτησε για 6 μήνες δεν αντικαταστάθηκε και τώρα ο Υπουργός Οικονομικών αποφάσισε, ο άνθρωπος ήθελε να το κάνει αλλά δεν μπορούσε, θα βρέσει να αντικαταστάσει κλπ. Δηλαδή αυτά δεν είναι μόνο θέμα λιγότερων κράτων, είναι θέμα και πιο αποτελεσματικών κράτων και κράτων το οποίο να στηρίζει τις ανάγκες της οικονομίας σήμερα. Συγγνώμη που έκλεψα την πρώτη ερώτηση, αλλά επειδή κάτι το οποίο νιώθω έντονα. Παιδεία και επιχειρηματικότητα. Να πάρω το θέμα του κράτους, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας. Και αν φορά τον Ταλίο, λέει με αυτά τα θεωρητικά για να το θέλω αλλού. Να σας πω ότι μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Bill Clinton ήταν το re-engineering the government. Η Κύπρος, το δημόσιο τμήμα στείνει, είναι μια μεσαία επιχείρηση με βάση διεθνή πρότυπα, το κράτος. Άρα υπάρχουν διεθνή πρότυπα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όχι για μικρότερο κράτος, αλλά για καλύτερο κράτος. Αυτά που κάνουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πέρα από πάρα πολλά, αλλά δεν έχει σημασία. Γιατί αυτά πάντα είναι διεθνώς, έχουν επιτύχει άλλες χώρες, υπάρχουν διεθνή πρότυπα. Πάμε στους δημόσιους οργανισμούς. Χωρίς να μπούμε στη συζήτηση ιδιωτικοποίησης ή όχι, που είναι και ένα θέμα κοινωνικής πολιτικής, είναι θέμα διαχείρισης των δημόσιων οργανισμών. Δεν υπάρχει κανένα λόγο οι δημόσιοι οργανισμοί να έχουν καθεστώς δημοσίου δικαίου μόνο τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. Θα μπορεί να είναι καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, πολύ πιο ανταγωνιστικό, πολύ πιο ευέλικτο, με μόνο μέτοχο το κράτος.
για να μην αρχίσω τη συζήτηση με το φοβήσουν όχι. Υπάρχουν και εκεί διεθνή πρότυπα του ΟΣΑ, τα οποία θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε. Τα θέματα καινοτομίας είναι μια δραστηριότητα. Η καινοτομία μια φορά τη βλέπουμε, δεν σαν να το λέμε εμείς ακαδημαϊκοί, ότι εντάξει, είναι αυτό που κάνουν οι ακαδημαϊκοί. Δεν είναι έτσι. Είναι μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, όπως η υγεία, η παιδεία. Τι κάνουν πλέον οι καινοτομίες μας. Δεν παράγουν πλέον ντομάτες και αυτά, αυτά παράγονται πολύ εύκολα. Στην αρχή του περασμένου αιώνα αυτό είναι κάνουμε. Δεν κατασκευάζουμε πλέον ρούχα, αυτά κατασκευάζονται πολύ εύκολα στην Κίνα. Αυτό που κάνουμε είναι να εξυπηρετούμε ένα τον άλλον σε θέματα υγεία, σε θέματα παιδεία και σε θέματα διαχείριση των οικονομικών μα πόρων. Την καινοτομία είναι μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Είμαστε τελευταίοι στον κατάλογο. Θα μπορούσαμε να επενδύσουμε χρήματα εκεί και να τραβήξουμε και χρήματα από την Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Στην Κύπρο αντιστοιχούν περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε ανταγωνιστικά προγράμματα από το τελευταίο πρόγραμμα πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα έρευνα. 500 εκατομμύρια πολλά χρήματα να τα τραβήξουμε. Και θέσεις, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Δεν έχουμε την υποδομή για να ανταγωνιστούμε. Και τα θέματα IT που έχει αναφέρει ο κ. Νικολάου, που κάθε φορά ανακούγεται self-serving, δεν είναι. Όταν μιλούμε για υποδομές αυτή τη στιγμή, είναι υποδομές που θα μας δικτυώσουν καλύτερα να μας βάλουν στην καρδιά της Ευρώπης αντί στην περιφέρεια της Ευρώπης. Δεν θα μας βάλουν στην καρδιά της Ευρώπης καλύτερη αυτοκινητόδρομη. Θα μας βάλουν καλύτερα δίχτυα. Virtual connection, όπως και τα θέματα των λιμανιών μας και των εμπορικών μας γραμμών, πρέπει να δούμε λίγο σε θέματα στρατηγικής επένδυσης, αντί ακόμα μια οικονομική δραστηριότητα να μας φέρνει τουρίστες. Είναι κάτι βαθύτερο και σε αυτό, λαμβάνει και στην διεθνή πολιτική, η Τουρκία το έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά για τα θέματα και ενέργειας και διαχείρισης πετρελαίου στην περιοχή. Εισήγηση, κάποια εισήγηση θα ακούγαμε για τα χρηματοοικονομικά αντιλαμβάνομαι. Η εισήγηση είναι ότι ίσως, επειδή θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και άλυτο, δυσεπίλητο. Και επειδή μιλούμε για οικονομικό κύκλο, που είναι μια περίοδος ύφεσης, αυτή τη στιγμή είναι unique το πρόβλημα που έχουμε τώρα, δηλαδή συνδυάζει την ύφεση μαζί με ένα τεράστιο πρόβλημα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και ενώ σε άλλες περιόδους όπου υπήρχε ο οικονομικός κύκλος θα μπορούσε να βοηθήσει, υπήρχε η ρευστότητα ώστε να μπορεί να γίνουν κάποιες επενδύσεις που να είναι η αφετηρία της οικονομικής δραστηριότητας, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί. Οπότε μπορεί να χρειάζεται πιο δραστηριές λύσεις. Η Κύπρος, όπως για παράδειγμα, να δημιουργεί το Bad Bank στα πρότυπα του National Asset Management της Ιρλανδίας, όπου ήρθε η κυβέρνηση και δημιούργησε μια τράπεζα με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επήρε έναν τομέα συγκεκριμένο που ήταν προβληματικά τα δάνεια, τα μετέφερε σε πούκβαλ, δηλαδή μετά την πρόβλεψη της τράπεζας μέσα στα βιβλία της ΠΕ, αποτέλεσμα είναι ότι μια τράπεζα που έχει δάνεια τα οποία δεν αποκληρώνονται έδωσε, πούλησε τούτο το δάνειο στην κυβέρνηση ουσιαστικά σε μια πιο χαμηλή αξία από την αξία του δανείου. Τη σημεία την είχε ήδη μέσα στα βιβλία τη. Δημιουργεί ρευστότητα στην τράπεζα και σε αποτέλεσμα στην οικονομία, ενώ ταυτόχρονα ο τραπεζικός οργανισμός που έχει μακροχρόνιο ορίζοντα δεν θα ζημιώσει, διότι μακροχρόνια θα έχει κάποιον κέρδος στο τέλος του οικονομικού κύκλου. Μια καλή σκέψη που ακολούθησα το στην Ιρλανδία, τον Άμαστερ. Και στη Γερμανία. Συγχώρευσα στην Ιρλανδία, βεβαίως, 6 τράπεζες είναι ένα θέμα. Οπότε υπάρχουν κάποια θέματα εκεί, επίσης. Αυτά που χρειάζονται και οι κυπριακές επιχειρήσεις για να μπορέσουν να νιώσουν άνετα και να νιώσουν αισιόδοξα προς το μέλλον ένα καλό επιχειρηματικό κλίμα και σταθερότητα με αυτό το οικονομικό. Αλλά οι ξένοι επενδυτές υπάρχει διαφορά ότι έχουν και τη ρευστότητα. Επομένως, εκείνο που χρειάζεται να προσδιορίσουν επίσης είναι ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσουμε ή να προβάλλουμε
ότι υπάρχουν στην Κύπρο και απαιτήσεις, είτε σε υποδομής της οικονομίας που τώρα δεν είναι αναπτυγμένη όσο πρέπει να είναι, είτε και σε νέες δραστηριότητες. Και εδώ ρόλο έχει να παίξει και το πώς η βιομηχανία, η βιομηχανία από το industry, όχι το manufacturing, μαζί με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την παραγωγή καινοτόμου γνώσης και ερευνητικής γνώσης, συνεργάζονται για να παράξουν μια προϊόντα που θα αναδειχθούν σε ευκαιρίες επένδυσης και για τους τόπους αλλά και για τους ξένους επενδυτές, έτσι που να μεγεθύνουμε τα μεγέθη της οικονομίας μας και να παράξουμε τις επόμενες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λέων. Δεν υπάρχει άλλο να διαφωνεί με αυτό. Χρειαζόμαστε όμως και εδώ και καινοτομία και να κάνουμε και πολλές αλλαγές για να είμαστε πιο φιλόξενοι όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις. Αν υπάρχει κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Απλά εγώ θα ήθελα να. Βεβαίως, ένα τελευταίο θα ήθελα, ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα έλεγα ότι ίσως έκανα λάθος που είπα ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της προσέγγισης του service industry. Είχαμε λάθος, διότι βασικά τείνουμε να κοιτάζουμε σε σιλό τις διάφορες οικονομίες, οικονομικές δραστηριότητες στην Κύπρο. Και έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι και στο ίδιο κουφανά. Δηλαδή, ο ένας τομέας βοηθά τον άλλον. Το service industry, όπως είστε εδώ τώρα η WC και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί, έχουν βοηθήσει και τον τουρισμό και την ανάπτυξη γης και πολλά άλλα κομμάτια της οικονομίας, την ανάπτυξη παρουσίας ξένων στην Κύπρο, τα γραφεία κτλ. Δεν υπάρχει κανένα τομέα ο οποίο μπορεί να ζήσει μόνο του. Δεν πρέπει κανένα επιχειρηματία να σκέφτεται ότι ζει σε έναν σιλό και να επηρεάζεται από του άλλου τομεί. Ο ένα τομεί που θα τον άλλον. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε στο ίδιο καζάνι και όλοι πρέπει μαζί να προχωρήσουμε και να αλληλοβοηθούμαστε. Έχει μεγάλη σημασία να σταματήσουμε οι διάφοροι επαγγελματικοί τομεί, οι διάφοροι επαγγελματικοί οργανισμοί αντιπροσώπευση των συγκεκριμένων οικονομικών τομέων. Να σταματήσουν να κάνουν λόμπινγκ για τούτον το φι, τούτον το, δηλαδή να κοιτάζουν το κάθε πράγμα στην τρίχα και τους ωφελεί εκείνους και να κοιτάξουν ότι βοηθά ολόκληρη την οικονομία. Δεν ξέρω τούτο πώς μπορεί να γίνει, απλώς το βλέπω σαν frustrating happenstance στην Κύπρο ότι γίνεται συνέχεια. Έχετε απολύτω δίκιο. Κύριος Δένης, καταλήξω. Να αυτό που ήταν αυτό το ελληνικό ιστορικό της χώρας μας. Οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε κάνετε, δεν καταφέρουμε ολόκληρη οικονομία να είναι ανταγωνιστική, θα προσπαθούμε να πιάσουμε ένα από τον άλλο. Το θέμα του foreign direct investment που έχει δει, η πίτα αυτή τη στιγμή, όπως την έχουμε κάνει, μικραίνει. Όταν έχουμε έλλειμμα, σημαίνει συνεπώς η πίτα μικραίνει. Αυτό είναι ένα τραμπή. Και όταν μιλούμε για foreign direct investment, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά εκεί ο στόχος πρέπει να είναι επενδύσεις. Με το βοηθούν να μεγαλώσουμε την πίτα και να τρέψουμε το ισοζύγιο και όχι το ανάποδο. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν φέρναμε ξένα χρήματα στην Κύπρο για να γίνουν σταθμοί παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ας πάρουν όλα τα κέρδη ξένοι, εσείς θα παίρνετε το φτηνό ρεύμα. Αν φέρουμε ξένες επενδύσεις στην Κύπρο για να κατασκευάσουμε ένα shopping center που να αγοράζουμε εισαγόμενα προϊόντα, εμάς θα μας μείνουν τα 2-3-4 χρόνια θέσεις εργασίας, αλλά στο τέλος θα στέλνουμε περισσότερα χρήματα στο εξωτερικό. Και εισαγόμενα προϊόντα. Επομένως, να δούμε πώς η οικονομία μας ανατραπεί και να έρθει στην πλευρά αυτών που παράγουν και πουλούν κάτι αντί αυτών που συνεχώς εισάγουν. Να πω ότι όντως στον τομέα έρευνας και καινοτομίας υστερούμε. Αλλά εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει την Κυπριακή επιχειρηματικότητα είναι μια τεράστια ικανότητα να προσαρμόζεται στις συνθήκες και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες υπάρχουν οι ευκαιρίες. Οπότε, έχοντας πει τα δεδομένα, η αναλύση τα δεδομένα τα οποία είναι αρνητικά, είμαι σίγουρος ότι τούτο το στοιχείο της κυπριακής επιχειρηματικότητας, το οποίο συγκρίνοντας το για παράδειγμα με την ελλαδική, έχει μεγάλη διαφορά. Πιστεύω ότι τούτη η προσαρμοστικότητα που έχουμε σαν επιχειρηματίες θα μας βοηθήσει στο να επεξέλθει. Συμφωνώ πολύ, να κάνω και εγώ ένα καταληκτικό σχόλιο χτίζοντας αυτά που είπες, έτσι να το κλείσουμε και κάπως αισιόδοξα. Συμφωνώ καταρχήν για την προσαρμοστικότητα της κυπριακής επιχειρηματικής τάξης και των ανθρώπων των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι τα απορρίξαμε σε συνθήκες πολύ πιο δύσκολες. Πάντα
αρκετούς ξένους τους έκαναν τεράστια εντύπωση. Πρέπει να το συνειδητοποιούμε όταν συνειδητοποιούσαμε ότι το 1974 αυτή η χώρα καταστράφηκε και μέσα σε 30 χρόνια πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2 χρόνια μετά πήγε στην Ευρωζώνη. Αυτό, άμα το δει κάποιος έτσι διαχρονικά και μέσα στα ιστορικά δεδομένα, είναι μια τεράστια επιτυχία. Και αυτό οφείλεται νομίζω σε μεγάλο βαθμό στους ανθρώπους της Κύπρου. Έχουμε τεράστιων ανθρώπινων δυναμικών από πλευρά ποιότητα και κατάρτιση. Και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, χωρίς να θέλω απλώς να κάνω ένα κομπλιμέντο, είναι πραγματικότητα, βγάζει εξαιρετικούς αποφύτους οι οποίοι τιμούν την Κύπρο με βραβεία και επαγγελματικά κλπ. Νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε πάνω στους ανθρώπους μας για να μπορέσουμε να ανεβούμε στο τι ονομάζω το value chain, να μπούμε σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, νέες τεχνολογίες, νέους τομείς, νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας. Ούτως ώστε να εξοσκελίσουμε αυτή την αρνητική εξίσωση. Νομίζω να επενδύσουμε στους ανθρώπους μας και αν μας βοηθήσουν και η συνεργασία του με την πολιτική ηγεσία, τα πράγματα θα είναι αισιόδοξα. Και την τελευταία λέξη πρέπει να πω είναι το εξής. Κουβέντα που είχα χτες με κάποιο συνέδριο μου που ασχολείται με φορολογικά θέματα. Το παράδειγμα είναι το εξής. Η Κύπρος υπόγραψε το πρωτόκολλο με την Ρωσία πριν κανένα χρόνο, όταν ήρθε ο πρόεδρος Μετβέδε, αλλά δεν επερνούσε από τη Δούμα στη Ρωσία. Και γι' αυτό είμαστε πάνω στη μαύρη λίστα. Ένας πολύ μεγάλος μας πελάτης πήρε αρκετές του εταιρείες στην Ελβετία. Δηλαδή, λένε, εγώ δεν μπορώ να έχω εταιρείες και η Κύπρος να στη μαύρη λίστα στη Ρωσία. 15 του Φεβράρι η Ντούμα επικύρωσε το πρωτόκολλο και η Κύπρος θα φύγει από τη μαύρη λίστα. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο αυτόν τον πελάτη μας και του είπε: τώρα δεν συνέβη. Τι θα γίνει τώρα, να ξανάρθει στην Κύπρο κλπ. Και η απάντηση ήταν η εξής. Του λέει: βεβαίως, του λέει, μόλις ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, θα έρθει το επίπεδο στην Κύπρο. Διότι τους ανθρώπους που έχετε στην Κύπρο και το επίπεδο εξυπηρέτησης που έχουμε στην Κύπρο δεν το έχουμε βρει στην Ελβετία. Νομίζω τούτο είναι ένα τεράστιο κομπλιμέντο, όχι μόνο για τους ανθρώπους στα λογιστικά γραφεία, τους τραπεζίτες μας, μιλούσε συνολικά. Και νομίζω είναι πάνω στους ανθρώπους μας που πρέπει να βασιστούμε για να πετύχουμε και να πάμε μπροστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.